Ας δούμε λοιπόν το διάγραμμα ΠΕΒΕ στην ισόθερμη μεταβολή ενός ιδανικού αερίου. Τι εκφράζει και από ποιες παραμέτρους καθορίζεται. Όπως έχουμε πει, σε κάθε ισόθερμη μεταβολή ιδανικού αερίου ισχύει ο νόμος Μπόιλ. Τι μας λέει ο νόμος αυτός? Ότι η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου, του οποίου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, είναι αντίστροφα ανάλογη με τον όγκο του. Τι βλέπουμε? Τα μεγέθη που σχετίζονται είναι η πίεση και ο όγκος. Τα μεγέθη που παραμένουν σταθερά είναι η ποσότητα του αερίου, όπως αυτή σίγουρα εκφράζεται από τον αριθμό γραμμωμορίων του, καθώς επίσης και η θερμοκρασία. Για παράδειγμα εδώ, έστω ότι έχουμε 0,00041 μόλς ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία δωματίου 298 Κέλβιν, 25 βαθμούς Κελσίου. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε διαφορετικές τιμές του όγκου και τις αντίστοιχες σε αυτές τις τιμές, τιμές πίεσης. Εφόσον η μεταβολή των συγκεκριμένων μόλς του ιδανικού αερίου έγινε με συγκεκριμένη σταθερή θερμοκρασία, οι τιμές του όγκου και της πίεσης είναι τέτοιες, ώστε το γινόμενο P επί V να παραμένει σταθερό. Οι κουκίδες που βλέπετε εκπροσωπούν ουσιαστικά τις τιμές όγκος και πίεση, όπως αυτές υπάρχουν στον πίνακά μας εδώ και εδώ. Τώρα, η όλη καμπύλη υπερβολή έχει προκύψει σαν γραφική παράσταση της γνωστής από τα μαθηματικά συνάρτησης ψι ίσον α δια χ. Ψι ίσον 10,031 δια χ, το χ στη μείον 1, έτσι σημαίνει δια χ. Τι δεν θα μας απασχολήσει προς το παρόν? Η μεταβλητή ρο τετράγωνο, η οποία έχει να κάνει με την περίπτωση που παίρναμε μόνοι μας τα πειραματικά δεδομένα και προσπαθούσαμε να κατασκευάσουμε, με συγκεκριμένο πρόγραμμα βέβαια βάση στον υπολογιστή μας, τη βέλτιστη καμπύλη που θα περνούσε από αυτά τα πειραματικά μας σημεία. Προς το παρόν λοιπόν αυτή η μεταβλητή δεν θα μας απασχολήσει και να θυμάστε, δεν έχει καμία λοιπόν σχέση με τη σταθερά των αερίων R. Ποιος είναι το ψ και ποιος είναι το χ? Το ψ είναι η πίεση του αερίου και το χ είναι ο όγκος του. Άρα η υπερβολή αυτή είναι το σύνολο των σημείων του επίπεδου ψυχή, ή καλύτερα το σύνολο των σημείων του επίπεδου ΠΕΒΕ, για τα οποία η τετμημένη όγκος και η τεταγμένη πίεση έχουν τέτοιες τιμές που το γινόμενό τους να είναι σταθερό και ίσο με 10,03. Είδαμε δηλαδή τι μπορεί να εκφράζει αυτή η καμπύλη. Το θέμα είναι να διαπιστώσουμε από ποιες παραμέτρους καθορίζεται. Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα λίγο πιο αλληλεπιδραστικά. Άραγε με αυτό το χειριστήριο, αν μπορούσα να μεταβάλω τη θερμοκρασία, τι συνέπειες αυτό θα επέφερε στην καμπύλη μου? Αυξάνω τη θερμοκρασία. Παρατηρήστε ότι η καμπύλη μου μετατοπίζεται πιο πάνω. Μειώνω τη θερμοκρασία. Παρατηρήστε ότι η καμπύλη μου μετατοπίζεται πιο κάτω. Ας πάμε τη θερμοκρασία στην αρχική τιμή. Η αρχική τιμή είναι η καμπύλη αναφοράς όπως αναγράφεται στους 298 βαθμούς Κέλβιν. Έχουμε 0,041 μόλς. Αυτή η αρχική τιμή των μόλς έχει να κάνει με τα 10 χιλιοστά του λίτρου ενός αερίου σε συνθήκες δωματίου. Ας αυξήσουμε λίγο τον αριθμό των μόλς. Να δούμε τι συνέπεια θα έχει αυτό στην καμπύλη μας. Ας τα κάνουμε διπλάσια. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη μας μετατοπίστηκε πιο πάνω, πάνω και δεξιά συγκεκριμένα. Ας το κάνουμε λιγότερο, ας τα κάνουμε 20. Παρατηρήστε ότι η καμπύλη μας, σε σχέση με την καμπύλη αναφοράς που είναι αυτή με τα κόκκινα σημεία, μετατοπίστηκε πιο κάτω. Άρα, ποιες παράμετροι ουσιαστικά καθορίζουν τη γραφική μας παράσταση, η οποία όπως είδαμε είναι υπερβολή? Λοιπόν, αυτές οι παράμετροι δεν είναι άλλες από τις εξής δύο. Τον αριθμό γραμμωμορίων που έχει το αέριό μας και τη θερμοκρασία υπό την οποία γίνεται η μεταβολή του αερίου. Ας δούμε το λοιπόν δύο εφαρμογές, δύο ασκήσεις σαν να λέμε. Πρώτη περίπτωση. Έχουμε δύο υπερβολές. Η μία αντιστοιχεί σε θερμοκρασία ταφένα και η άλλη αντιστοιχεί σε θερμοκρασία ταυδίου. Άραγε, ποια θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη, η ταφένα και ή η ταφδίου? Τι λέτε? Ελπίζω να απαντήσατε ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι η ταφένα. Μένει λοιπόν να το αποδείξουμε.
να αποδείξουμε ότι τα φαίνα είναι μεγαλύτερη από την ταυδίω. Δεν μπορούμε να πούμε θυμόμαστε προς ομοίωση. Πρέπει να το αποδείξουμε και λίγο μαθηματικά. Ας το επιχειρήσουμε το λοιπόν να το κάνουμε τώρα. Αφού σε κάθε ιδανικό αέριο ισχύει η καταστατική εξίσωση, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να διαλέξουμε μία συγκεκριμένη τιμή όγκου και με βάση τις γραφικές παραστάσεις να διαπιστώσουμε ότι αυτή η συγκεκριμένη τιμή όγκου με βάση τη γραφική παράσταση με την μπλε κουκίδα, δύο λεπτά λίγο, το πλατάκι με την μπλε κουκίδα, αντιστοιχεί σε πίεση P2, ενώ με βάση τη γραφική παράσταση με την κόκκινη κουκίδα σε πίεση P1. Για να εφαρμόσουμε την καταστατική εξίσωση πάβε να ρωτάς για τις δύο αυτές περιπτώσεις, μην ξεχνάτε, η πίεση 1 αντιστοιχεί σε θερμοκρασία 1, ενώ η πίεση 2 αντιστοιχεί σε θερμοκρασία ταυδίω. Τι θα κάνουμε? Θα διαιρέσουμε κατά μέλη αυτές εδώ τις δύο εξισώσεις. Θα διαγραφούν σίγουρα μεγέθη που είναι ίδια. Ο όγκος για παράδειγμα, ο αριθμός γραμμομορίων και η σταθερά των αερίων. Μένει λοιπόν να δούμε ποια ποσότητα ή μάλλον ποιες ποσότητες έχουν απομείνει μετά τη διαγραφή. Αυτές είναι η πίεση P1 προς P2 ίσον με τα φένα προς τα F2. Φαντάζομαι ότι και εσείς μπορείτε να δείτε με βάση τη γραφική παράσταση ότι το P1 είναι μεγαλύτερο από το P2. Κατά συνέπεια, αφού το P1 είναι μεγαλύτερο από το P2, το ταφ1 είναι μεγαλύτερο του ταφ2. Έτσι αποδείξαμε ότι όσο πιο πάνω και δεξιά βρίσκεται μια υπερβολή, εφόσον μιλάμε για συγκεκριμένη ποσότητα αερίου και ισόθερμη μεταβολή αυτού, τόσο αυτή η υπερβολή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ωστόσο όμως να θυμηθούμε ότι δεν είναι μόνο η θερμοκρασία που παίζει το ρόλο της στην κατασκευή της υπερβολής, είναι και ο αριθμός των γραμμομορίων. Ας το δούμε αυτό σε μία καινούργια άσκηση. Νάτες πάλι οι δύο υπερβολές. Η κόκκινη, ενώ με τις κόκκινες κουκίδες, αντιστοιχεί σε αριθμό γραμμομορίων 1. Η μπλε σε αριθμό γραμμομορίων 2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός γραμμομορίων? Ας το αποδείξουμε αυτό που είπατε και ελπίζω αυτό που είπατε να είναι αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που θα αποδείξουμε. Επιλέγουμε μία τιμή όγκου. Με βάση τις γραφικές παραστάσεις, αυτή η τιμή όγκου αντιστοιχεί σε πίεση P1 ως προς τη γραφική παράσταση με τις κόκκινες κουκίδες και σε πίεση P2 ως προς τη γραφική παράσταση με τις μπλε κουκίδες. Ξανά μανάει η καταστατική εξίσωση των αερίων. P1 επί τον ίδιο όγκο V μας κάνει τώρα αλλάζει ο αριθμός των γραμμομορίων και η θερμοκρασία και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδια. Πάμε τώρα. P2 επί V είναι ο άλλος αριθμός γραμμομορίων επί τη σταθερά των αερίων τη θερμοκρασία. Το γνωστό τροπάριο. Να διαιρέσουμε κατά μέλη. Ο όγκος φεύγει. Δεν φεύγει ο αριθμός των γραμμομορίων τώρα διότι είναι διαφορετικός. Φεύγει όμως η σταθερά των αερίων και έλα και η θερμοκρασία. Δεν θέλει να φύγει η θερμοκρασία, ας τη διώξουμε έτσι. Τι απέμεινε λοιπόν, για να δούμε τι απέμεινε. Απέμεινε ότι P1 προς P2 ίσον ν1 προς ν2 συνεπάγεται. Φαντάζομαι ότι βλέπουμε όλοι με βάση τη γραφική παράσταση ότι τώρα το P2 είναι μεγαλύτερο του P1, ε. Μάλιστα. Αφού στα δύο αυτά κλάσματα που πρέπει να είναι ίσα, σε αυτό το αριστερό κλάσμα ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, δεν μπορεί και στο δεξί κλάσμα ο αριθμητής θα είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. Συμπέρασμα. Έτσι. Μάλλον έκανα ένα λάθος. Ξανά. Ο παρονομαστής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή στο αριστερό κλάσμα. Ο παρονομαστής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή στο δεξί κλάσμα. Συμπέρασμα. Το ν2 είναι μεγαλύτερο από το ν1. Άρα, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των γραμμομορίων, κρατώντας σταθερή τη θερμοκρασία ενός ιδανικού αερίου που το υποβάλλουμε σε ισόθερμη μεταβολή, τόσο η καμπύλη αυτή η υπερβολή μετατοπίζεται πάνω και δεξιά. Φαντάζομαι καταλάβαμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, για την περίπτωση της ισόθερμης μεταβολής μιλάμε ιδανικού αερίου, η υπερβολή, η καμπύλη μας δηλαδή, καθορίζεται με βάση τις παραμέτρους αριθμό γραμμομορίων και θερμοκρασία.
Αυτά προς το παρόν. Χαιρετώ.